Δεν ξέρω, έχεις κάνει ποτέ κάτι σε γυμνό, αλλά και να το έκανες μέσα από τη δουλειά σου θα μπορούσε να το δικαιολογήσεις. Δεν έκανα. Με έψιναν πολύ για το Playboy, αλλά δεν ενέδωσα ποτέ. Ας, σε έψιναν για γυμνή φωτογράφηση, με πολλά λεφτά. Αρκετά, ναι. Ξαναφτιάξατε τη ζωή σας, ο Πασχάλης θα γίνει μπαμπάς και αυτός. Θεωρείς ότι ήταν καλό που χωρίσατε, γιατί είστε πλέον πολύ ευτυχισμένοι. Το παιδί σας είναι μια χαρά. Ποτέ δεν θα πω ότι ήταν καλό που χωρίσαμε, γιατί βλέπω τα μάτια, βλέπω τη θλίψη στα μάτια του Αχιλλέα. Αλήθεια το λες αυτό. Ναι. Μου κάνει φοβερή. Σε όλα τα παιδιά. Αν παρατηρήσεις, βλέπεις θλίψη. Τα παιδιά ενηλικιώνονται την ίδια μέρα που χωρίζεις. Μεγαλώνουν. Αλήθεια. Χάνουν την παιδικότητά τους. Κανείς δεν πρέπει να χωρίζει, γιατί τα παιδιά βάλλονται. Μάλιστα. Πολύ πιέσεις, διαλύονται, επειδή έχουμε όλοι πολύ μεγάλο εγωισμό. Μάλιστα. Αν δουλέψουμε τον εγωισμό μας και τον καταπιούμε, αν εξαφανίσουμε και σκοτώσουμε το εγώ μας, οι σχέσεις μας θα είναι τέλειες. Αυτό είναι δύσκολο να το κάνουμε, βέβαια. Μάλιστα. Εκτός αν δεν περνάει η ώρα, αν έχει φύγει ο έρωτας. Ο έρωτας φεύγει. Τι εννοείς, πόσο καιρό θα μείνει ο έρωτας. Το θέμα είναι ο έρωτας να εξελιχθεί σε αγάπη. Δεν ξέρω, δεν ένιωθα πολύ καλά εκεί. Μάλιστα. Σε πράτα αρνητική ενέργεια. Τώρα θα ξαναπήγαινας, ας πούμε, σε ένα σοου. Όχι, γιατί εγώ πήγα εκεί να περάσω καλά. Δεν πήγα εκεί για να γίνω ρεζίλη. Μάλιστα. Και ήταν και στημένο. Εννοείται. Εννοείται. Τι ήταν στημένο. Έλα, όλα ήταν από την αρχή ό,τι να είναι. Μέγκα ήθελε να στηρίξει το πρωινό με το Σεφερλί και του βάζει να τραγουδάει το Άμπε Μπαμπλόμ και τον έβγαλε στον τελικό. Άρα τώρα που γίνεται κάτι μουσικό σε ένα κανάλι, να μην σε φωνάξουμε να πας. Ωραία. Και βέβαια να φωνάξετε. Αλλήμον. Εσύ... Μην φέρει το Θεοφάνους από κάτω μόνο. Πληρώνεις για να κράζεις τον κόσμο, δεν είναι ωραίο. Εντάξει. Μαγκάκι. Λοιπόν, θέλω να πάμε πρώτα. Δύο είναι τα σημαντικά κομμάτια. Πρώτον είναι και ακόμα μια φορά να πω μπράβο στον Αρναούτογλου που φέτος κάνει εξαιρετική εκπομπή. Τέλος. Ενώ βγάζει ζουμί. Ναι, 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 ναι. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε. Εγώ, ως παιδί γορισμένων γονιών, μπορώ να σας το έτσι προσυπογράψω. Δεν λένε είμαι υπέρ του να μην χωρίζουν τα ζευγάρια όταν υπάρχουν προβλήματα, γιατί εκεί είναι πιο δυστυχισμένα τα παιδιά να ζουν σε ένα ζευγάρι με προβλήματα. Ναι. Όμως, καλώς ή κακώς αυτό που λένε τα παιδιά είναι μια χαρά, δεν είναι τα παιδιά μια χαρά. Αν επιλέγαν όλα τα παιδιά, δεν θα θέλανε κανένα παιδί να χωρίσουν οι γονείς τους. Έτσι, προφανώς δεν θέλουν να βλέπουν τους γονείς τους να σφάζονται ή να μην έχουν καλή σχέση. Όμως τα παιδιά έχουν μια θλίψη, την οποία τους ακολουθεί όλη τη ζωή. Τώρα το πώς στον καθένα θα γράψει, δηλαδή αν θα του στοιχήσει, αν θα του δημιουργήσει διάφορα κόμματα κτλ., είναι πόσο κοντά είναι μετά οι γονείς του. Και η δουλειά που γίνεται, η δουλειά που γίνεται μετά. Δηλαδή, γιατί... ακόμη και αν οι γονείς του φτιάξουν τη ζωή του πάλι, πάλι υπάρχει αυτή η θλίψη, επειδή έχουν χωρίσει οι γονείς. Κοίταξε να δεις, το παιδί, επειδή έχω μιλήσει πολύ με ψυχολόγους, το παιδί θέλει να αισθάνεται την ασφάλεια ότι και οι δύο γονείς είναι από πάνω του. Έτσι. Ναι. Όταν χωρίζουν, μοιραία αισθάνεται την ανασφάλεια ότι ένας από τους δύο θα τον παρατήσει. Γιατί μοιραία ζει με τον ένα γονιό. Συνήθως με τη μαμά ζουν τα παιδιά. Στο 90% των περιπτώσεων. Κάποιες φορές λένε ότι νομίζουν ότι φταίνε τα ίδια. Ή εγώ, ναι, παιδιά, το πίστευα αυτό. Εγώ το παιδί νομίζω ότι κάτι κακό έκανα εγώ. Ναι. Αυτό που πρέπει να είναι όριμοι γονείς είναι να είναι μετά μαζί, αυτό, να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, να τρώνε, να δείξουν τα παιδιά ότι. Αγάπη. Να το διώξουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί δεν θα είναι. Στεναχωρημένο. Ναι, αλλά μετά, από κάποια στιγμή, έχω μιλήσει. Βλέπω και το άλλο. Έχω μιλήσει, ας πούμε, με ένα φίλο μου, κολλητό μου, που είναι γεροτοπαλίκαρο και δεν παντρεύεται. Και το και δεν παντρεύεται. Θα σου πω κάτι, μου λέει. Γιατί, λέει, οι γονείς μου που ζούσαν δύο διαφορετικές ζωές, κάποια στιγμή δεν χώρισαν. Εγώ, λέει, με τον αδερφό μου, ζήσαμε αυτό το πράγμα σε μια οικογένεια που δεν ήταν ευτυχισμένη. Και τελικά εγώ, αν την έχω πρότυπο καλό της οικογένειας, δεν το έχω ποτέ. Οπότε δεν παντρεύομαι. Το έχω πολύ. Δηλαδή αυτό είναι και το αντίστροφο, ναι, κακό, ας πούμε. Ναι. Όμως τα παιδιά, αυτό που λένε ότι χωρίζουμε και είναι μια χαρά τα παιδιά, αυτό δεν ισχύει. Χρειάζεται τα παιδιά πολύ δουλειά στήριξη μετά. Αλήθεια. Έχει δει. Τα καταλαβαίνω. Τώρα τα πάμε στο άλλο. Κάτι εδώ... θέλει να πει η Μαρία. Μαρία μου, τι είπες, κάτι πει να πει, υπάρχει και άλλη πλευρά. Το είπε ο Γιώργος μόνος του. Η θλίψη πιστεύω είναι μεγαλύτερη όταν το παιδί ζει σε προβληματική. Αλήθεια είναι αυτό. Όχι όμως ότι χωρίσαμε και όλα καλά που λένε. Όχι. Είναι ακριβώς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό κρατάς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που θέλει πολύ προσεκτικό. Μπράβο τους που το είπε πάντως. Ναι, δεν, ναι, το λένε όλες. Θα λέγανε ότι είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, ξέρεις, βγαίνουν περισσότερο και λένε είμαστε μια χαρά, τα παιδιά αυτά. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει. Είναι αυτό. Μια στεναχώρια χωρισμός. Ούτε υπάρχει τέλειος γάμος. Λοιπόν, το άλλο που είπε παιδιά τώρα εδώ κατήγγειλε για πρώτη φορά ότι ήταν στημένο το παιχνίδι και σπρώξαν το Σεφερλί επειδή ήταν κανονισμένο την επόμενη χρονιά να το δώσω το πρωινό. Είναι πρώτη φορά που ακούγεται αυτό, γιατί και εγώ το έχω ακούσει ως αστικό μύθο. Αλλά εδώ το λέει ξεκάθαρα. Τώρα κοιτά να δεις τι γίνεται. Και να θυμηθούμε ότι ο Σεφερλής πήγε στον τελικό. Και έχασε άνετα από μια κοπέλα που δεν μάθαμε ποτέ το όνομά της. Ναι, την ηθοποιώ, την. Την, κατάλαβες, δεν είχα έχασε όνομα αυτή. Μιρέλα. Δηλαδή, πρόσεξε. Τη Μιρέλα. Εδώ μπορεί να ισχύει και αυτό. Γιατί πήγε στο τελικό ο Σεφερλής. Έτσι.
Και ξαφνικά έχασε από μια κοπέλα που είναι παγκοσμίως άγνωστη. Ναι, αλλά περίμενε. Ο παρτενέρ της ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι από την Κύπρο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η Κύπρος ψηφίζει. Η Κουρεντή, η Μαργέλα Κουρεντή. Δεν αποδείχθηκε ποτέ. Δεν αποδείχθηκε ποτέ. Μα λένε και για ποιο ποιος νίκησε ο Πόντιος. Σε όλα σχεδόν τα talent show βγαίνει Κύπριος. Διαφωνώ μαζί. Όχι, καλά, και εγώ διαφωνώ. Πέρσι βγήκε η Μαρία Ελίτα. Πέρσι δεν βγήκε στο Voice ο Πόντιος. Μπορώ να μιλήσω. Στα τρία X Factor που έγιναν στον Αντένα, κέρδισε και στα τρία Κύπριος. Στο πρώτο Voice κέρδισε η Μαρία Κύπρη. Τι να κάνουμε τώρα, δεν έχουμε φωνές. Γενικά, Χατζηγιάννης, Βύση, αυτό. Οι περισσότεροι καλοί τραγουδιστές στην Ελλάδα είναι από την Κύπρο. Σου λέω γενικά ότι ψηφίζουν πάρα πολύ φανατικά στην Κύπρο. Να τους κατηγορήσουμε που ψηφίζουν. Όχι, δεν κατηγορεί κανείς. Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη, παιδιά, έχουμε μια Κύπρο που είναι μια τόση και έχουμε την Ελλάδα που είναι τόση. Και θα κατηγορήσουμε τώρα τους Κυπρίους που ψηφίζουν. Καλά κάνουν. Να μας έρθει και η Ελλάδα να ψηφίσει. Μιλάμε για μια καταγγελία, δεν λέμε για την Κύπρο τώρα. Σου εξηγώ απλά ότι η Κύπρος ψηφίζει φανατικά. Οπότε εμένα μου κάνει λογικό ο Γιώργος Παπαδόπουλος, που είναι στο τελικό, που είναι Κύπριος, οι Κύπροι τηλεθεατές τον δουν και να ψηφίσουν. Ότι δεν διαγωνιζόταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Μια χαρά διαγωνιζόταν. Η άγνωστη κοπέλα που δεν θυμάται κανένα από τι άλλε κοπέλε. Η Μαριέλα Κουρεντή, πράγμα τώρα δεν βρήκαμε. Η κυρία Μαριέλα Κουρεντή διαγωνιζόταν με τον Μάρκο Σεβερλή. Και έχασε παταγωγό τη Σεβερλή που είναι ο πιο δημοφιλή κομικό στην Ελλάδα. Είναι καταγγελία, αν είναι στημένο. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ απλά σα το λέω. Από εδώ λέω ότι ήταν στημένο το παιχνίδι. Γιατί πήγε. Συγγνώμη, πάντω το Your Face. Όχι, δεν ψήφισε ο κόσμο μετά. Αυτό λέω ότι ο κόσμο πρόξε στο τελικό και μετά ο κόσμο ψήφισε. Αν ισχυρί, το παίρνω εγώ. Δηλαδή το Mega έστεισε να φύγει πρώτη η Θεοφανή από Παπαθωμά από το παιχνίδι. Αυτό μου λέτε τώρα. Δεν το λέμε εμεί, αυτή το λέει. Σου κάνει λογικό. Sorry, να πω κάτι. Το Just ξεκίνησε επειδή ήμουν στο Mega τότε. Ξεκίνησε το Μάρτι. Τότε ήμασταν στον αέρα με τον Πέτρο, κανονικά εκπομπή. Αν λοιπόν υπήρχε τόσο μακροπρόθεσμο πλάνο, εμένα μου είχε πολύ, πολύ εξωπραγματικό. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το Μάρτι. Από το Μάρτι και ήθελα να έχουν τον Μάρκο. Κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Για πες. Εγώ με τη Φέη είχαμε δεχθεί πρόταση, δεν είχαμε κλείσει, γιατί κλείσαμε το καλοκαίρι, γιατί είναι άκομψο να υπάρχει εκπομπή απέναντι και να έχει κλείσει. Είχαμε δεχθεί πρόταση για να κάνουμε το πρωινό του Μέγκα από τον Νοέμβριο. Του Μέγκα. Του Μέγκα. Τη προηγούμενη σεζόν. Δεκέμβριο, συγγνώμη, πριν τα Χριστούγεννα. Καλά, το ξέρουμε αυτό. Το Δεκέμβριο, πριν τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν είχαμε πει γιατί εγώ δεν ήθελα. Αυτό είπε. Δεν ήθελε η Φέη, μετά έγινε μια συζήτηση, έτσι κι αλλιώ δεν έλεγαμε ναι. Και είπαμε το ναι τον Αύγουστο. Άρα δηλαδή μπορεί να το είχαν μακροπρόθεσμα στο μυαλό του. Δεν ξέρω, λέω τα κανάλια. Είναι και άλλε εποχέ, τώρα όχι νομίζω. Γιατί ο Αντένα τώρα δεν κάνω σχέση για το πρόγραμμα του χρόνου. Προφανώ. Καλό όλα τα κανάλια, ναι. Αυτό λέω. Ωραία, μπορώ να πω κάτι. Βεβαίω. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε σχέδιο από την εκπομπή, ας πούμε, από το Just και από το Mega να βγάλουν νικητή. Ούτε δεν εγώ. Γίνεται αυτό τώρα. Ούτε δεν μπορείς να ελέγξεις 100 άτομα και δεν είχαν και λόγο. Επίσης, παιδιός Εφρελής είναι και πολύ δημοφιλή. Από την άλλη, από την άλλη, ο Σεφερλής. Και τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος, αγαπητός στον κόσμο, που θα κάτσει άμα το πας έτσι όπως είναι οι Κύπροι, να ψηφίσουν και τα παιδιά. Θα κάτσουν να ψηφίσουν τον Σεφερλή. Γιατί ο Σεφερλής στο YouTube από τα παιδιά κάνει μεγάλη επιτυχία και χτυπάει κάτι νούμερα τρελά. Δεν είμαστε αλλιά. Ο Σεφερλής που έκανε 60% πέρσι. Στον νεανικό κύκλο το λατρεύει την επόμενη μέρα. Αυτό όμως που μπορώ να πω ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια στρατηγική είναι ότι επέλεξαν τη Θεοφανία. Να είναι στο Just τότε. Για να βγει πρώτη. Όχι. Γιατί τότε υπήρχε ένα gossip γύρω από το χωρισμό, υπήρχε ένα όχι, θεματάκι. Είναι μια ωραία και ταλαντούχα γυναίκα, δεν είναι έτσι. Ναι, αλλά πολύ είναι μια πολύ σοβαρή ηθοποιός. Gossip. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Το δεν έφυγε η Παπαθωμά που πήγε και δεν τη άρεσε. Γιατί δεν έφυγε. Έφυγε στο πρώτο. Έφυγε, Μαρία. Ναι, και μόνο δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε η γυναίκα. Λοιπόν,